Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Φόρουμ των Δελφών, το οποίο φέτος, λόγω της κατάστασης, λόγω της πανδημίας, διεξάγεται εδώ στην Αθήνα, στο Ζάπιο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας και έχουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται επιστημονικά με το θέμα της ψυχής και έχουμε κοντά μας και έναν άνθρωπο, μια καλλιτέχνη, η οποία ασχολείται με το κομμάτι της ψυχής καλλιτεχνικά. Λαμπαδιάζει τις ψυχές μας με τα τραγούδια που όλα αυτά τα χρόνια μας έχει πει. Πάμε να τους καλησπερίσουμε, να τους καλωσορίσουμε. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η κυρία Λένα Καραδίμα. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, χαίρομαι που είμαι εδώ. Η κυρία Καραδίμα είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Κοντά μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Καραγιάννης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος είναι ψυχίατρος. Είναι οι επιστήμονες της ψυχής και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε διαδικτυακά και με την κυρία Άλκιστη Πρωτοψάλτη, τη γνωστή τραγουδίστρια. Καλή σας μέρα, κυρία Πρωτοψάλτη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εσείς είστε ο άνθρωπος που θα μιλήσετε για την ψυχή, όχι από το επιστημονικό πεδίο, από το καλλιτεχνικό και από το βιωματικό. Και εγώ κατά κάποιο τρόπο είμαι ψυχοθεραπεύτρια. Άρα το ταιριάζετε και με τους δύο καλεσμένους μας για να δώσουμε σήμερα σε όσους μας παρακολουθούν μια συζήτηση με αυτή την προσέγγιση. Τι έχει συμβεί με την ψυχή μας όλη αυτή τη χρονιά με την πανδημία. Να πω εκ προημίου ότι η συζήτησή μας θα είναι 30 λεπτά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να την ξεπεράσουμε ούτε κατά ένα λεπτό, γιατί θα πάνε πίσω όλες οι άλλες συζητήσεις. Και αν μου επιτρέπουν ο κύριος Καραγιάννης και η κυρία Καραδίμα, να ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Πρωτοψάλτη. Θα κάνετε όλη μια εισήγηση, η δική σας εισήγηση, αν θα θέλατε. Να μας πείτε αυτό το χρόνο πώς περάσατε. Όλοι οι καλλιτέχνες έχετε πληγεί, εξακολουθείτε και πλήτεστε δυστυχώς. Πώς το ζήσατε εσείς, τι σας λείπει και όταν τελειώσει όλο αυτό με το καλό, τι είναι το πρώτο που θέλετε να κάνετε, να τραγουδήσετε, να πάτε ταξίδια, να αγκαλιάσετε, τι? Λοιπόν, να ξεκινήσω. Λοιπόν, για μένα αυτός ο χρόνος τον έχω ονομάσει ένα χρόνο φάντασμα. Με τον COVID-19 να κλονίζει την παντοδυναμία του ανθρώπου, αλλά και η πανδημία να αλλάζει την ζωή μας συνθέμελα. Ο πολιτισμός και οι τέχνες για μένα είναι η ανάσα της ζωής και η ανάσα είναι η τέχνη της καρδιάς και δεν πρέπει να σταματήσει να χτυπά. Στο δικό μου χώρο, δηλαδή στον χώρο της μουσικής, πραγματικά υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Προσωπικά έζησα, αν θέλετε, την ακύρωση των παραστάσεών μας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και ξαφνικά βρέθηκα στην απόλυτη σιωπή, η οποία βέβαια ήταν εκοφαντική. Μαζί μου και ένας ολόκληρος κλάδος που στηρίζει τα live, μουσική, τεχνική, υπολείπτες, φωτιστές, ταξιθέτες, διαφημιστές και τόσα άλλα επαγγέλματα που συνδέονται μεταξύ τους, ήρθαν αντιμέτωπα με το σκληρό ξεκίνημα μιας αβέβαιης εποχής. Αυτό που με συγκλώνησε ήταν ότι βρέθηκα από τη μια στιγμή στην άλλη στην απόλυτη αδράνεια. Γεγονός που δεν ταιριάζει καθόλου, μα καθόλου στην ψυχοσύνθεσή μου. Ήρθε το άγνωστο. Με δορυφόρους τον φόβο και την αγωνία. Ήμουν σαν λιοντάρι στο κλουβί. Μετά το πρώτο σοκ βέβαια, ανασυντάχτηκα. Ακολούθησα ευλαβικά τις οδηγίες των γιατρών. Ανακάλυψα την αμπεραντοσύνη του χρόνου. Ανακάλυψα κι άλλα σε σχέση με την ίδια μου τη ζωή. Άρχισα να ακούω πιο πολύ μουσική, να κάνω όνειρα, να σχεδιάζω παραστάσεις. Βρήκα χρόνο να σκεφτώ πώς θα διοχετεύσω αυτή την ενέργειά μου και τα καλλιτεχνικά μου όνειρα. Με λίγα λόγια, βουτούσα βαθιά σε ό,τι έκανε την καρδιά μου να μείνει ζωντανή. Τι έκανα λοιπόν? Ανακάλυψα όλα τα μονοπάτια του βουνού που είναι κοντά στο σπίτι μου. Διάβασα περισσότερα βιβλία. Έγινα χειμερινή κολυμβήτρια αφού δεν φοβόμουν να μην κρυώσω. Ξέρετε, όταν δεν έχεις υποχρεώσεις, δεν σκέφτεσαι αν θα κρυώσεις ή όχι. Μπαίνεις στο νερό χωρίς κανένα φόβο. Φύτεψα κάθε ελεύθερη γωνιά του τύπου μου.
Άκουσα άπειρα νέα τραγούδια που λάβανα καθημερινά, ξεκαθάρισα αρχεία και φωτογραφίες και πέταξα ό,τι δεν με συγκινεί πια. Ήταν πραγματικά μια περίοδος περισυλλογής και σκέψης, με πολύ βαρύ κλίμα όλο αυτό το διάστημα. Ο καθένας από εμάς προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας με το κοινό. Έτσι μου γεννήθηκε και η ιδέα για την κινούμενη συναυλία στην Αθήνα. Ήταν καθαρά μία σκέψη αλληλεγγύης, μία ελάχιστη προσφορά αισιοδοξίας στα νοσοκομεία, στο ιατρικό προσωπικό και στους συνανθρώπους μου. Μετά από αυτό πραγματοποιήσαμε αρκετά live streaming στον Καζάρτη και πραγματικά παίξαμε σαν να μην υπήρχε αύριο. Βέβαια, η έλλειψη του θεατή για μένα ήταν δυσβάσταχτη και γι' αυτό πιστεύω ότι όταν τελειώσει όλο αυτό που τελειώνει η πανδημία, οι τέχνες θα μπουν σε μια ξέφρενη εποχή. Πιστεύω ότι, ότι επιτέλους πλησιάζουμε στην κανονικότητα και χαίρομαι που θα παίξουμε μουσική, γιατί το ρήμα «παίζω» που την συνοδεύει πάντα είναι ο βασικός της πυρήνας και επιτέλους σύντομα εύχομαι να μοιραστούμε αυτό το παιχνίδι. Μας είπατε τόσα πολλά και νομίζω ότι πολλοί από όσους μας ακούν από τη δική τους ζωή και από το δικό τους μικρό κόσμο βρήκαν αλήθειες μέσα σε αυτά που είπατε. Βρήκαν αλήθειες στα περπατήματα που κάνατε, στη χειμερινή κολύμβηση, στην ανάγνωση, στις βόλτες, στο ξεκαθάρισμα, στο πέταγμα πραγμάτων. Και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, θα μας το πούν καλύτερα ο κύριος Καραγιάννης και η κυρία Καραδίμα που είναι ειδικοί, ένιωσαν μέσα τους, αν εξαιρέσουμε αυτούς που χάθηκαν, αυτούς που υπέστησαν πολύ μεγάλη οικονομική δυσπραγία, αυτούς που έχουν μείνει ακόμα με τα προβλήματα της ασθένειας, όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι έχουν πρόβλημα ανάλογα με το πόσο απέχει η τωρινή τους ζωή από αυτή που ήταν πριν από την πανδημία. Δηλαδή κάποιος που ταξίδευε πολύ, που έβγαινε πολύ, που ζούσε εξωστρεφώς, τώρα είναι δυστυχής. Κάποιος που ήταν, φαντάζομαι, κύριε Καραγιάννη, λιγότερο κοινωνικός, δεν είχε και πολύ μεγάλη απόσταση. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Καραγιάννη και να πάρουμε έρισμα και από αυτά που είπε η κυρία Πρωτοψάλτη. Έγιναν αφετηρία, κύριε καθηγητά, όλα αυτά που συνέβησαν, να βρούμε και θετικά πράγματα μέσα μας, για να πάρουμε και το φωτεινό κομμάτι της ζωής. Και βέβαια υπάρχει το φωτεινό, και το φωτεινό ήρθε και από αυτά που είπε η κυρία Πρωτοψάλτη, γιατί ήταν αυθεντική. Και αυτό έχουμε να το εκτιμήσουμε. Γιατί το να είναι κανείς αυθεντικός είναι που επιτρέπει το μοίρασμα, την κοντινότητα, την επαφή, τη σχέση και είναι έξω από τους ρόλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν που μας είπε και που συνάδει επίσης με τη λειτουργικότητα των ανθρώπων είναι ότι υπήρξε ένα αρχικό πένθος, μια δυσφορία απέναντι στη νέα κατάσταση, στην ανατροπή των δεδομένων που υπήρχαν ως τότε, ανατρέπονται όλοι οι προγραμματισμοί και ξαφνικά καλείται να δει πώς να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει μια μοναξιά. Μια μοναξιά που δεν είναι απομόνωση, αλλά είναι εκεί που ο άνθρωπος βρίσκεται στο εργαστήριο της ψυχής του και καλείται να αποφασίσει τι έχει να κάνει. Φυσιολογικό δεν είναι να συμβεί όλο αυτό που περιγράφεται? Είναι μόνο καλό, αλλά το κακό είναι σε κάποιες περιπτώσεις ότι σε αυτή τη μοναχικότητα είναι βούλιαγμα. Mm-hmm. Είναι που ψάχνει κανείς να βρει το άλοθη, ότι από εδώ και πέρα δεν μπορώ να είμαι καλά αφού συνέβη αυτό. Ενώ εδώ αυτό που ακούσαμε τη δημιουργική φωνή, την ερωτική φωνή που λέει ότι δεν ισοπεδώνομαι, δεν δέχομαι άλοθη για τη μιζέρια, αλλά ψάχνω να βρω τη ζωή και να την απαντήσω και να της βρω τον τρόπο που σήμερα θα μπω και θα σχετιστώ μαζί της. Mm. Και αυτό είναι η δημιουργικότητα. Αυτό που καλούμαστε να έχουμε όλοι απέναντι σε αυτή τη ζωή. Και καλώς είπατε ότι υπάρχουν οι δύσκολες καταστάσεις ακόμα, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στις μονάδες εντατικής νοσηλείας, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που δυσφορούν, γιατροί που παλεύουν. Βέβαια. Έχω βρεθεί κοντά σε οικογένειες γιατρών και νοσηλευτών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που εισήχθησαν από ανθρώπους που ήταν ανεύθυνοι. Προς επίρρωση αυτού που λέτε, φτιάχτηκαν χώροι για να αποκαταστήσουν ανθρώπους που νόσησαν. Ναι. Δηλαδή, χώροι αποκατάστασης για νοσούντες από κορονοϊό και δεν το ξέρουμε αυτό πολύ. Είναι σαν τους τραυματίες από τα τροχαία. Κάποιοι πέθαναν και κάποιοι τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά που χρειάζονται αποκατάσταση. Και βέβαια, γιατί αφήνει πάρα πολλά στοιχεία, έτσι, συνοδά που
περνάνε μήνες, τουλάχιστον έχουν περάσει μήνες και δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα. Αλλά μέσα σε όλα αυτά είναι αυτό που λέμε ότι όταν αποδεχτούμε την ανεπάρκειά μας, τα όρια των δυνατοτήτων μας, τότε συμβαίνει αυτό το παράδοξο, το να βγούμε και οι δυνάμεις μας στην επιφάνεια και να έρθουμε σε επαφή με τις δυνάμεις μας. Αυτό είναι που άκουσα και αυτό είναι που το έχω ζήσει μπαίνοντας είτε άμεσα μέσα από κλινική δουλειά, είτε μέσα από υποπτία άλλων θεραπευτών, σε χιλιάδες οικογένειες αυτό το καιρό. Και βρήκαμε, και θα έχουμε να μιλήσουμε αν το θέλετε, για τα θετικά στοιχεία που υπήρξαν. Το κρατώ, γιατρέ, να γυρίσουμε την κουβέντα μας στα θετικά. Θέλω να πάμε και στην κυρία Καραδίμα και να δούμε και μια άλλη πτυχή. Ασχολείστε με τους εφήβους και τα παιδιά. Τα παιδιά ξεκίνησαν χθες σχολείο και οι άλλες βαθμίδες πλην του λυκείου και διάβασα κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι πολλά παιδιά αρνήθηκαν να πάνε, πολλά παιδιά των μικρότερων ηλικιών ήθελαν να είναι κοντά στη μαμά, των μεγαλύτερων ηλικιών είπαν ότι δεν έχουμε πια στόχο, απολέσαμε το στόχο μας και βλέπω ότι υπάρχει ένα κόστος για αυτές τις ηλικίες, και τις μικρότερες και τις μεγαλύτερες, και θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το κόστος αυτό. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Συμφωνώ και θα ήθελα και εγώ να επισημάνω και να μείνουμε και λίγο και στα θετικά αυτής της κατάστασης, αλλά για να απαντήσω στο ερώτημα που έχετε πει, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικογένεια πιέστηκε αρκετά λόγω αυτής της κατάστασης, γιατί ξαφνικά αναγκάστηκαν να βρεθούν όλοι μαζί για πάρα πολλές ώρες και υπάρχουν πλέον από τις έρευνες που βλέπουμε αρκετές διαφορές ανάμεσα στην πρώτη καραντίνα και τη δεύτερη καραντίνα. Στην πρώτη καραντίνα ήταν λίγο πιο θετικά τα πράγματα, γιατί θεώρησαν ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή να βρεθεί η οικογένεια και διαπίστωσαν κιόλας το πόσο χρόνο χάνανε, μερικές φορές και άσκοπα, και πόσο σημαντικό είναι να περνάνε ποιοτικό χρόνο μαζί. Αλλά αυτό, επειδή ο άνθρωπος άρχισε να αισθάνεται ότι δεν έχει τη δυνατότητα της επιλογής, δημιούργησε ένα στρες γενικότερα στην οικογένεια. Και αυτό έχει ζωήσει γενικότερα τον ψυχισμό, ότι δεν έχω τη δυνατότητα της επιλογής. Αυτό ήταν το σοκ. Και γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βιώνουν και μετατραυματικό άγχος εξαιτίας αυτής της συνθήκης. Τώρα, όσο αφορά τα παιδιά, βλέπουμε αρκετές διαφορές ανάμεσα στις μικρές ηλικίες και στις μεγαλύτερες. Στα πολύ μικρά παιδιά, σκεφτείτε ας πούμε ότι ένα παιδί 4 χρονών, 5 χρονών, πέρασε τον 1,5 με 2 χρόνια της ζωής του μέσα στο σπίτι. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σοκ και μία δυσκολία στο να αναπτυχθούν δεξιότητες κοινωνικές, να αρχίσει το παιδί να νιώθει ότι μπορεί να συνδεθεί και με άλλα μέλη έξω από την οικογένεια. Με αποτέλεσμα, τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία, πολλά μικρά παιδιά έχουν μία δυσκολία ψυχολογικά να βάλουν τον εαυτό τους ξανά σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό ξεπερνιέται. Ακριβώς. Αυτό ξεπερνιέται. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την αντιμετώπιση της οικογένειας. Και η οικογένεια θα πρέπει να δίνει σιγά-σιγά τις οδηγίες ότι μην αγχωνόμαστε. Αυτό είναι φυσιολογικό που συμβαίνει, ούτως ώστε ένα παιδί να μην αισθανθεί ότι δεν είμαι καλά. Οι έφηβοι, απ' την άλλη, πιέστηκαν αρκετά γιατί η φύση τους είναι να έρχονται συνεχώς σε επαφή. Οπότε ξαφνικά τους είπαμε ότι αυτό απαγορεύεται, πρέπει να είναι μέσα. Αυτό τους ζόρισε. Και ίσως κάποιοι βρήκανε και μία αφορμή ότι δεν έχει νόημα τώρα να γυρίσω στο θρανείο, γιατί αφού το κάνω διαδικτυακά, ποιο είναι το νόημα. Ναι. Αλλά βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά και εκείνα τα παιδιά, τα πιο μεγάλα σε ηλικία, έχουν την ανάγκη της επαφής. Θα τα πάει πίσω τα παιδιά αυτό που συνέβη, είτε τα μικρότερα είτε τα μεγαλύτερα? Κοιτάξτε, έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι υπάρχει σαν δομή στον ψυχισμό. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Είναι, όπως είπε και ο κύριος Καραγιάννης και όπως έλεγα και στην οικονομική κρίση που λέγαμε ότι αυξάνονται οι αυτοκτονίες, έχει να κάνει με το τι υποβόσκει μέσα μας. Εάν μέσα μας λοιπόν νιώθουμε ότι έχουμε ένα πλαίσιο που μας εμπεριέχει, θα ανταπεξέλθουμε. Εάν όμως είμαστε άνθρωποι οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να είτε να κρατηθούμε από τον εαυτό μας είτε από ένα πλαίσιο γύρω μας, θα το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο δύσκολα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Προτείνω, μετά από αυτό το πρώτο εισαγωγικό που κάνατε όλοι και καταλάβαμε λίγο έτσι με ένα πλαίσιο που βαδίζουμε, να ανοίξουμε μία κουβέντα και ο καθένας από τη δική του πλευρά να κομίσει ό,τι αισθάνεται, όπως το έχει ζήσει, όπως το περιμένει. Κυρία Πρωτοψάλτη, έρχομαι σε εσάς. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να ακούγαμε τραγούδια τώρα, να το γλεντούσαμε, να έχουμε βγει ήδη έξω, είτε στο φορτηγό σας, είτε οπουδήποτε αλλού. Και νομίζω ότι είναι ξέφρενη ανάγκη του καθενός πια.
μέχρι να την πιάσουμε αυτή τη μέρα, νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, ας την ονειρευτούμε. Εσείς τι ονειρεύεστε για αυτή τη μέρα? Βγαίνετε έξω και κάνετε ταξίδια? Βγαίνετε έξω και τραγουδάτε? Βγαίνετε έξω και αγκαλιάζετε? Τι κάνετε? Νομίζω ότι βγαίνω έξω, ξεκινάω τις πρόβες μου, συναντιέμαι με τους μουσικούς μου, λέμε τραγούδια, ξεδιπλώνουμε τα όνειρά μας, ακούμε μουσική, παίζουμε. Η λέξη αυτή είναι εντελώς συνδυασμένη με τη ζωή μου. Και ονειρεύομαι τη στιγμή που θα είμαι πάνω στη σκηνή, θα είναι από κάτω ο κόσμος, θα λέμε μαζί τραγούδια, θα συμμετέχουν με τα χέρια, με τη φωνή, με τα μάτια, θα βλέπω τα μάτια των ανθρώπων και τις εκφράσεις. Θα ακούω τους ήχους τους, θα ακούω τη χαρά τους, ακόμα και τη λύπη τους μέσα από τα τραγούδια. Για μένα η σκηνή είναι ένα πράγμα ιερό και μου έχει λείψει αφόρητα και αφάνταστα. Νομίζω ότι θα είναι, νομίζω ότι θα ανέβω σε μια σκηνή και θα γονατίσω και θα τη φιλήσω. Είναι η προσωπική μου πατρίδα η σκηνή. Το καταλαβαίνω και το κάνω και εικόνα ήδη. Το κάνατε έτσι. Το κάνω εικόνα. Δηλαδή αυτά τα χέρια τεντωμένα, όλοι να βλέπω τις φλέβες των ανθρώπων, να ακούω τις φωνές τους, να παίζουμε μουσική, να σιωπάμε πολλές φορές. Είναι κάτι το οποίο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνει. Δηλαδή αν μου το έλεγε κάποιος αυτό πριν από 3 χρόνια, θα έλεγα ότι το μυαλό του καλπάζει από φαντασία και ότι αν μη τι άλλο είναι η επόμενη ταινία του Σπίλμπερ. Νομίζω όλοι μας. Το ζήσαμε. Να σας πω αυτό ότι ένα χρόνο πριν, έχω την τελευταία εικόνα, είμαστε στην εκπομπή με την Μαργαρίτα Τιγκούζα, που είναι υπεύθυνη για τα διεθνή μας και μας περιγράφει με τις αντίστοιχες εικόνες τι γινόταν στη Γουχάν. Και λέγαμε, αποκλείεται, δεν συμβαίνει, είναι κάπου πολύ μακριά, είναι κάπου που δεν μας αγγίζει και δεν συμβαίνει πραγματικά. Και θυμάμαι κάθε φορά που ήμασταν μπροστά στο ίδιο video wall και περιγράφαμε για μας τι έγινε, λέγαμε δεν γίνεται να το περιγράφεις ένα μήνα πριν για κάποιους άλλους και να μην το πιστεύεις και ένα μήνα μετά να έρχεται. Ο καθένας, δηλαδή, θέλω να πω με τον τρόπο, το έπεσε από τα σύννεφα με μια στιγμή που το είχε βάλει ως ορόσημο με αυτό που γινόταν στην Κίνα. Εγώ θα το ξαναγυρίσω στο θετικό, έτσι είναι η φύση μου και η διάθεσή μου. Ρωτάω κάτι ακόμα εσάς για να πάω στον κύριο Καραγιάννη. Υπάρχει τραγούδι της καραντίνας που μόλις βγείτε, με αυτό θα τα σπάσετε? Τι να σας πω, νομίζω ότι ταιριάζει ένα τραγούδι απόλυτα που έγραψε η μουσική. Τη μουσική την έγραψε η Δήμητρα Γαλάνη και του στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Δεν είναι τωρινό, αλλά νομίζω ότι είναι σαν να γράφτηκε αυτή τη στιγμή αυτό που λέει «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη στιγμή, σαν οξυγκρότημα, κι αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί». Θα φανεί. Αυτό περιμένω, να φανεί. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Να ξέρατε πόσες φορές το έχουμε παίξει αυτό το τραγούδι και λέμε αμήν πότε θα συμβεί. Κύριε Καραγιάννη, τα φώτα σας. Τούτη στιγμή ήδη μιλάμε, όχι για το θετικό με την μορφή της ωρεοφάνειας, του γλυκερού, αυτό που έρχεται και συγκαλύπτει το δύσκολο, αλλά το επεξεργασμένο δύσκολο που ψάχνει για τη ζωή. Mm-hmm. Όπως το λουλουδάκι, το μικρό το χορταράκι που βγαίνει μέσα από το τσιμέντο και περνάει και βγαίνει το λουλουδάκι και μέσα στην άσφαλτο, το ίδιο πράγμα τούτη στιγμή καλεί το άνθρωπος να βγάλει. Να βγάλει τη ζωντάνια του, τη τρυφερότητά του μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν που έχουμε να δούμε είναι ότι σήμερα βγήκε σε αυτό που λέγατε ότι δεν πίστευα ότι αυτό που έβλεπα θα συμβεί σε εμάς, κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, έσπασε η ψεύτικη παντοδυναμία της αγοράς. Δηλαδή, εκεί που μπορώ να αγοράσω την ευτυχία, τη χαρά, και μπήκε το θέμα της τρωτότητας. Είμαι ευάλωτος, μπορεί να αρρωστήσω, κινδυνεύω να αρρωστήσω, μπορεί να πεθάνω. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Άρα μπήκαν τα υπαρξιακά ερωτήματα σε όλους τους ανθρώπους, σε μια εποχή του εκδυτικισμού, που μπαίνουμε μόνο στο να αγοράζουμε σχέσεις, πρόσωπα, καταστάσεις, ευχαρίστηση, και μπήκαμε εκεί που έπρεπε να παλέψουμε για να υπερασπιστούμε τη χαρά. Άρα αυτό είναι ένα συν που ήρθε σε όλη την κοινωνία, γιατί μας έβαλε μπροστά στο ερώτημα για ποιο λόγο υπάρχω. Μπήκαν τα υπαρξιακά ερωτήματα. Τι νόημα έχει η ζωή μου?
Και μέσα σε αυτό, στο τι νόημα έχει η ζωή μου, εκπήγασε μια κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από εθελοντισμό, μέσα από σχέση, αντί να περιμένω δυστυχισμένος να με φροντίσει κάποιος, μπαίνω εγώ και φροντίζω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχω την απορία αν θα εδραιωθεί αυτό ή θα είναι τη στιγμή και μετά από 3, 4, 5 μήνες θα επανέλθουμε στην υπερκατανάλωσή του ο καθένας, ναι, στην όποια ελαφρότητα πιθανώς είχε κάποιος άλλος ή θα ριζώσει. Σε κάποιους ανθρώπους όχι μόνο θα ριζώσει, αλλά αυτό που είπατε, τι θα ονειρευτείτε, είναι τι οραματιζόμαστε. Mm-hmm. Και κάποιοι άνθρωποι πια δικαιούνται και δεν ντρέπονται να πούν ότι οραματίζονται mm-hmm. κάποια θέματα που υπερβαίνουν την ατομικότητά τους και την ατομική τους ευχαρίστηση. Θέματα που αφορούν και τους άλλους ανθρώπους, τη γνησιότητα των σχέσεων, την αυθεντικότητα των σχέσεων, και εκεί είναι κάτι πολύ όμορφο που έγινε. Και μέσα σε όλο αυτό βγαίνει το θέμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, δηλαδή ένα θέμα που αυτό που έμπαινε σαν ερώτημα, εάν είναι μόνο στις άσχημες συνθήκες να μας συμβαίνουν μόνο κακά πράγματα ή πώς άνθρωποι που έζησαν στις ίδιες δύσκολες συνθήκες που κάποιους τους γονάτισαν, κάποιοι άλλοι ανδρώθηκαν, στελεχώθηκαν, ενηλικιώθηκαν και έγινε πραγματικά η ευκαιρία τους για να εκπαιδεύσουν. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Καραδίμα κάτι που έχω ακούσει αρκετές φορές όλο αυτό το χρόνο και το έχω δει να το γράφουν και διάφοροι, ότι ήταν μια χαραμένη χρονιά. Το λένε και ενήλικες, το λένε και μικρότεροι. Χάσαμε αυτή τη χρονιά. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό, αν ήταν μια χαμένη χρονιά, που δεδομένου αυτό που είπε και ο κύριος Καραγιάννης, προφανώς δεν ήταν, πήραμε πράγματα. Και τι λέτε σε αυτούς που το πιστεύουν αυτό? Διαφωνώ με αυτό, mm-hmm. γιατί ήταν μια χρονιά, και παραπάνω από μια χρονιά, που κλήθηκε ο κόσμος να κοιτάξει μέσα του. Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι εύκολο και διατεθειμένοι να το κάνουν. Και ίσως γι' αυτό κάποιοι το βιώνουν σαν μια χαμένη χρονιά. Όμως είναι μια καλή αφορμή και ευκαιρία mm-hmm. να συνειδητοποιήσουμε όλοι μήπως τα πράγματα που κάναμε στην καθημερινότητά μας τα κάναμε λίγο πιο αυτόματα από όσο νομίζαμε, μήπως οι σχέσεις μας ήταν πιο επιφανειακές από όσο νομίζαμε. Και είναι μια καλή αφορμή να δούμε ότι μπορούμε να έχουμε ποιότητα στην καθημερινότητά μας και βάθος στις σχέσεις μας, φροντίζοντας λίγο και τον εαυτό μας και δίνοντας χρόνο στον εαυτό μας. Και ότι αυτό δεν κινδυνεύει και δεν σημαίνει ότι θα σπάσει mm-hmm. αυτό το οικοδόμημα που έχουμε. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι. Σφίξανε σχέσεις αυτό το διάστημα ή διαλύθηκαν σχέσεις αυτό το διάστημα και το διατάφτα είναι ότι πιθανώς έτσι έπρεπε να γίνει. Ακριβώς. Οι σχέσεις που ήταν να διαλυθούν, διαλύθηκαν. Mm-hmm. Και οι σχέσεις που όντως είχαν μια πολύ γερή βάση, δυνάμωσαν πολύ περισσότερο, γιατί δέθηκαν πολύ πιο γρήγορα. Βλέπουμε σχέσεις που συζούν τους τελευταίους 6 μήνες και είναι σαν να είναι κάποια χρόνια ήδη μαζί και νιώθουν το δέσμο το ψυχικό. Mm-hmm. Και σχέσεις οι οποίες όντως κάλυπταν κάποια πολύ πολύ βασικά κενά, μέσα από το τρέξιμο της καθημερινότητας. Οπότε όταν αυτό χάθηκε, φάνηκε και το πρόβλημα της σχέσης. Μάλιστα. Κυρία Πρωτοψάλτη, έρχομαι πάλι σε εσάς. Νομίζω ότι ο καθένας μέσα από το πώς τα ζει όλα αυτά τα χρόνια, έρχεται και κουμπώνει με τα λόγια των ειδικών, στη μία ή στην άλλη πλευρά, τι του συνέβη. Εσείς τι θα κρατούσατε από όλο αυτό? Τελειώσαμε, ήρθε η επόμενη μέρα, πήγαμε παρακάτω. Οι ειδικοί ξέρουν πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι, πετάμε τις μάσκες. Τι κρατά, τι θα κρατήσετε σαν εμπειρία ζωής, σαν απόσταγμα, σαν δίδαγμα? Σαν απόσταγμα και σαν δίδαγμα, πιθανόν να κρατήσω ότι βρήκα χρόνο περισσότερο για τον εαυτό μου, βρήκα χρόνο περισσότερο για τους ανθρώπους που αγαπώ, βρήκα χρόνο να κάνω κάποια μικροπράγματα που δεν τους έδινα σημασία, βρήκα χρόνο. Ήμουνα σαν τουρίστας στο σπίτι. Ερχόμουν, πέταγα τις φαλίτσες, έπαιρνα τις άλλες και έφευγα. Μονίμως ένα αεροπλάνο, μονίμως ένα τρένο, μονίμως ένα αυτοκίνητο. Μπορώ να πω ότι μου έκανε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καλό αυτή η απομόνωση και η κλεισούρα εντός εισαγωγικών, γιατί διαπίστωσα υπέροχα πράγματα που τα είχα ξεχάσει. Το κρατώ, σίγουρα ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά, γεμάτη περίεργα συναισθήματα, γεμάτη, όπως είπα και στην αρχή, με αγωνίες, φόβους και χαρές,
αλλά και ανακαλύψεις του εαυτού μου. Νομίζω ότι σε τελική ευθεία μπορεί να μου έκανε καλό. Βέβαια, σίγουρα έχω στενοχωρηθεί πολύ γιατί έχασα και αρκετούς ανθρώπους που αρρώστησαν από τον COVID. Είδα όμως και ανθρώπους να αλλάζουν. Είδα ανθρώπους να ξεχυλίζουν από τρυφερότητα και συνέστημα και συμπόνια. Είδα ανθρώπους να μπαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη λέξη εθελοντισμός και βοηθώ. Είδα ανθρώπους να κάνουν το καλό, ακόμα και αρκετά μακριά. Γιατί και για μένα το να κάνεις καλό παντού, όσο μακριά και αν είναι αυτό, είναι μία θέση και μία άποψη ζωής. Εγώ θα ήθελα πολύ γρήγορα να το ξεπεράσουμε. Σίγουρα έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι κάτι που θα περάσει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε έξι μήνες. Αλλά νομίζω ότι τελικά κάτι καλό μέσα στο γενικό γκρίζο μας άφησε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Γίναμε πιο άνθρωποι. Είδαμε το διπλανό μας. Ενδιαφερθήκαμε περισσότερο για τον διπλανό μας. Ζητώ συγγνώμη. Σας απολαμβάνω, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ελάχιστο χρόνο και έρχομαι στο στούντιο. Ευχαριστώ. Έρχομαι στο στούντιο στον κύριο Καραγιάννη και στην κυρία Καραδίμα για έναν επίλογο. Δώστε μας το μήνυμα εσείς όπως το αισθάνεστε. Το μήνυμα θα σας το πω και μέσα από κάτι δύσκολο. Ρωτήσατε για τα παιδιά και τους εφήβους. Υπάρχουν παιδιά και έφηβοι που εμπνεύστηκαν να γίνουν γιατροί, να προσφέρουν στην κοινωνία, να νοιαστούν τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρος, αυτό το έχω ζήσει, ότι θα γίνει. Αλλά έχουμε και μια δύσκολη κατάσταση που την περιμένω να φανεί αμέσως μετά από το άνοιγμα, που θα είναι η ενασχόληση με το ίντερνετ, η τρελή ενασχόληση με ίντερνετ, που στο βαθμό της εξάρτησης, και αυτό είναι κάτι που έχουμε να το δούμε, ότι εάν οι γονείς, εάν οι ενήλικοι δεν μπορούν να εμπνέουν με τη ζωή τους, αλλά είναι απασχολημένοι μέσα στα καθημερινότητά τους, μέσα στην κούρασή τους, μέσα στην κρίνια τους ή μέσα στην ανοριμότητά τους για κάποιες λίγες επιφανειακές σχεσούλες, τότε τα παιδιά θα χαθούν στο ίντερνετ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Κλείνω με εσάς, κυρία Καραδίμα. Θα ήθελα να σταθώ στο ότι είναι μία αφορμή, εφόσον είχαμε βιώσει, ας το πούμε έτσι λίγο απλοϊκά, πριν την υπερβολή στο έξω και στο πιο επιφανειακό και μετά αναγκαστήκαμε και νιώσαμε ότι ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό, σε κάτι πιο εσωστρεφές, να βρει ο καθένας τη δική του θέση ισορροπίας και να καταλάβουμε ότι το υγιές δεν είναι ποτέ στα άκρα, ούτε σε υπερβολές μπροστά σε μία οθόνη, ούτε σε υπερβολές συνεχώς έξω από το σπίτι και να είμαστε τουρίστες, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Πρωτοψάλτη, στο σπίτι μας. Να δούμε πώς θα βρεθεί αυτή η ισορροπία όταν τελειώσει όλο αυτό. Κυρία Καραδίμα, σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρωτοψάλτη, ήταν τιμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Το Φόρουμ των Ελφών συνεχίζεται με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραπέζια, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Καλή συνέχεια.